Γεια σου, OneFrame, καλησπέρα. Λοιπόν, η πείνα έχει φτάσει στο αποκορύφωμα, οπότε έχω το γιατρικό. Πήγα λαϊκή. Ορίστε τι πήγα και αγόρασα. Ορίστε τι πήγα και αγόρασα από τη λαϊκή. Ολόφρεσκο κούρεμα και ολόφρεσκη γαρίδα χαλκιδικής. Bonkers. Πω, μοσχομυρίζει ο τόπος. Οπότε τι θα κάνουμε, γάριδο μακαρονάδα, ιταλική, γρήγορη, εύκολη, νόστιμη, με απλά υλικά και φύγαμε κατευθείαν. Θερμαϊκού, χαχα τι λέω, μαύρη θάλασσα γίνανε. Κι όμως, είναι γαρίδες θερμαϊκού. Ναι, στις σφαίρες από τη Χαλκιδική. Το βίτα, να μην το μπερδέψουμε. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα. Λοιπόν, πρώτη κίνηση, να καθαρίσουμε το εντεράκι. Άγω να γράψω τη διαφήμιση. Τι θέλουμε, μία όδοντο γλυφίδα. Εντάξει. Τι άλλο θέλουμε, ένα πιάτο. Το σημαντικό πρέπει να φτιαχτεί, να τα δούμε πιέσεις. Και πάμε να καθαρίσουμε. Πάμε να δούμε τον αγώνα. Τα πάνω να βλέπουν, τα κάτω να τα κρατήσεις και τα διαγράψεις. Αυτό που έχω γράψει εγώ τα τελευταία. Είναι όλες τις τιμές. Δεν το λες φαγητό, αλλά είναι μικρή δημιουργία. Πίτα κάτω, έχει σωτά ευημερία, ακόμη μου κάνει κοκκιά, δύο σκομμένια, πέντε κασέρις, πέρα από πάνω διαβολά, τις κοπάδες, από πάνω, άλλη πίτα, αφήνεις τη λένε λίγο. Α, έκανε σκεπαστή. Γαμό. 10 στα 10. Γεια σου, Ειρήνη, καλησπέρα. Γεια σου, Εξάζε. Γεια σου, Μπουργκί. Να πω βαθμολογία για κούρεμα. Λένε τα παιδιά τόση ώρα. Ακούω. Μέχρι να βγάλω, λέω, το εντεράκι που δεν θέλει να βγει. Ή και όχι. Τι κεραίες είναι αυτές, ρε πιάνει Κοσμοτέ. Οπα, αυτό είναι ακέφαλο. Ο ακέφαλος γαριδάκης. Επειδή είναι μικρές, δεν θα τις καθαρίσω. Θα τις κάνω μετά μια-μια με τα χέρια. 10 στα 10. Easy. Γεια σου κούρεμα. Ναι, σήμερα ο Τάκης δεν είναι παρέα μας. Καφεδιά, ζεστή, τσιγάρο και βουλιμά. Δεν μπορώ να πω το ίδιο. Και αυτό εδώ, γαριδάκι, γεια σου Φόρστ. Θα αργήσουμε, οπότε πείτε καμία μαλακία να περάσει η ώρα. Πώς ήταν η μέρα σας? Η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας? Και αν ναι, γιατί? Μα γιατί το γαριδάκι να είναι αυτό θερμαϊκό? Έλα. Όχι γιατί δουλεύω που σου κου. Σατζ. Αυτό είναι λίγο σατζ. Ο Τάξε έπεσε θύμα του Ράφα. Όχι, όχι, όχι. Μια χαρά. Τον εμμύρισε, τα είπανε, τα βρήκανε, τέλος. Όλα κομπλέ. Κανένα πρόβλημα. Ναι, δεν θέλει αυτό να βγει. Απ' τη Μαύρη Θάλασσα γαρίδες. Το γελάτε, αλλά είναι οι ίδιες γαρίδες που χρησιμοποιεί και η Μαύρη Θάλασσα, απλά είναι πιο μικρές. Η Μαύρη Θάλασσα, ας πούμε, χρησιμοποιεί αυτού του τύπου τη γαρίδα του θερμαϊκού, αλλά του πιο μεγάλου. Θυμίζουν το που... Ω παρέ Ειρήνη με αυτόν τον πρώην σου, τι φάση. Τόσο καλά πέρασες. Πρέπει να... Welcome. Να σου πω τέτοιο. Να ήταν πολύ καλή φάση. Θα συμμετέχει στο live του Σπίνα, δεν ξέρω θα μιλήσουμε. Όλοι δουλέψαμε που σουκού για να μην δουλεύουμε σουκού. Dark Fanta Αβαλός. 10 χρόνια η επιστροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πρώτο σαμπάκι της ημέρας. Και πάμε να πιάσουμε σαμπόλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι κάνουμε σήμερα? Μια γαριδομακαρονάδα ιταλική. Ελαφριά, γρήγορη και νόστιμη.
Έχουν παίξει τρελή μπάλα με τα social. Ναι, ρε. Εννοείται, έχουν σπάσει τα social. Full viral. Ισχύει. Γεια σου, Φρίξο. Γεια σου, Make Love. Γνώμη μια μαύρη θάλασσα και marketing. Τα έχουμε πει. Marketing 10 στα 10. Το μαγαζί σαν μαγαζί έχει φοβερή ποιότητα υλικών, πολύ καλό σέρβις, ωραίο χώρο, αλλά υπάρχει ένα αλλά για μένα. Και το αλλά για μένα είναι ότι έχει τόσο απλοϊκές συνταγές που για μένα είναι βαρετό. Δεν έχει κάτι ενδιαφέρον, δεν έχει κάτι καινούριο. Γεια σου τον Πελίντρο. Ιταλική σημαίνει λευκή. Όχι, αλλά ναι, η σημερινή μακαρονάδα είναι λευκή. Ας πούμε η ιταλική μακαρονάδα, γαλλική μακαρονάδα, έχει και λευκή και κόκκινη. Κόκκινη τη συναντάς πιο ψηλά, στα πιο βόρεια κομμάτια της Ιταλίας. Την άσπρη την παίζουν πολύ μπάλα οι νότιοι. Δεν το πιστεύω ότι με έχουν πάρει. Γεια σου, Κούρο. Είναι ακριβό, ναι, είναι ακριβό. Το μαγαζί αλλά αξίζει. Σου να πάρω μερικά υλικά. Αυτό ναι, είναι ενοχλητικό. Έλα. Και δείχνει ότι είναι και ψηλό άσχετη. Είναι σε δεν πειράζει. Σου αγαπάω. Ναι, έλα, είναι στο μαγαζί μου, έλα από την πίσω πλευρά. Ευχαριστώ, Φρίξο. Συμφωνώ, Φόρστ. Αν ήμουν πλούσιος, θα έτρωγα μόνο ψάρια. Από την πίσω πλευρά του μαγαζί. Ωρε, φίλε. Μια λόγια από την αρχιά του μεσένα. Αν κάνεις αρέσει να σε πάω κοντά στο γέμματον για υπέρτατα φαγητά, αρέσει reaction. Σε ποιο μαγαζί, για πες. 45. Να δώσω αυτή την Αθήνα, τι θα πρωτοκάνω. Το πιο πιθανό να μην κάνω τίποτα. Και καλά. Εδώ στην Αθήνα έχουμε το σουκού γιορτή του Ατμού Vape X προ το Περιστέρι. Αυτό το σουκού. Εγώ Αλέξανδρε θέλω να το κόψω. Δεν θέλω να το γιορτάσω. Να κάνω και event. Εγώ θέλω να το κόψω τον μπορδελάκι. Και με κρυθαράκι πάει βαρύδα. Ναι. Γιουβετσάκι 10 στα 10. Και κρυθαρό το. Ας κάνει τόσο versatile υλικό η γαρίδα. Μπορεί να κάνει αυτό το κοινό. Τι υλικό είναι η γαρίδα? Versatile. Πολυχρηστικό. Λευκή σάλτσα όταν λέμε. Versatile. Εννοούμε σάλτσα με απλά υλικά όπως το σκόρδο, το λάδι, τα ζουμιά από τη γαρίδα. Τι άλλο, μαϊντανόξι, μαλεμόνι, μπούκοβο, τέτοια πράγματα. Απλά. Ό,τι τη μέρα αυτό είναι, όταν μας δίνουν το blueprint θα βγάζουμε 10 κάπα από τη τιμή. Κρυθαρά το μεγαλύτερο σου γεραβείο. Ναι, κρυθαρά το μεγαλύτερο είναι πολύ στάντα. Και από εκεί πέρα παίζεις ό,τι κουστάρεις με γενικά. Αυτό. Αλλά δεν θα δίνουμε χωρίς blueprint. Γενικά να ξέρετε παιδιά, όταν έχετε πολύ καλή πρώτη ύλη, όπως αυτή εδώ η γαρίδα που είναι φρέσκια θερμαϊκού, προσωπικά, εγώ όταν έχω πολύ, καλό, πολύ καλή πρώτη ύλη, δεν θέλω να βάζω πολλά υλικά και να τα καπελώνω. Θέλω να ακούγεται όσο περισσότερο γίνεται το υλικό. Το βασικό υλικό. Τα σώματα ασφαλείας στα αγγλικά πώς είναι? Forces, αλλά τι forces? Military forces, όχι. Ναι. Έλα. Μιλάει μόνη της, όχι στο αρπέ. Ρωσίδες, πυροσκής, είναι το κομπολείο, ο Σταύρος. Οκ, okay, τα κρατάω. Ναι, απλά τώρα σε πού να μιλήσω. Θερμαϊκού, ναι όντως. Η γαρίδες είναι θερμαϊκού από την Καλλιεργή. Κάνω κάτι άλλο ζωλίτσα τώρα, ναι. Ναι, 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 ναι. Military forces. Γενικά τα σώματα. Αυτό είναι. Σώματα ασφαλείας. Όχι. Tech 9 είναι διατημένο με το Combat. Τι λες βρε, το Tech 9 είναι το πιο ακριβό. Όχι, πες μου τι έδωσε στις κάτω τις τιμές. Εκείνα είναι πόσο τα πουλούσαν οι Money Maker. Special Forces, Security Forces. Πες μου τι έδωσε στις κάτω τις FBI τιμές. FBI Open Up. Δεν τα security χρειάζομαι. Forces. Όχι, όχι. Αυτά ήταν οι ενδεικτικές τιμές που έχουμε βάλει μόνοι. Το Forces είναι σίγουρο.
60. Είναι οι τιμές τις δικές μου, τις κάτω, τις τελευταίες δες. Αυτές είναι οι τιμές. Ε, δεν σταματάει να χτυπάει το τηλέφωνο μου, ρε, θα τρελαθώ, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Σαν να ξέρω ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Τι ψάχνουμε. Δεν έχω ιδέα. Εγώ ένας απλός μάγειρας, είμαι στο Twitch. Ναι. I don't know what you're talking about. Όχι, ναι, 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 ναι. Όχι, δεν το πιστεύω, ρε φίλε. Πω, βαρέθηκα, ρε. Δεν μπορώ να σου πω, τώρα ποιο φορά μιλήσω, δεν μπορώ να βάλω. Να, πρέπει να ανοιχτήσω μια μάτια γρήγορα. Γνώμη για άποψη. Όταν φτιάξω τα πρώτα γιουβαρλάκια, μετά το γέμαθρο. Μετά το γέμαθρο να επιστρέφει το top gym. Τα λέπα το καθάρισμα, ναι. Φαντάσου να πρέπει να καθαρίσω και τα κάπκαλα. Τέλος. Ευχαριστώ, Μαϊκό Χαλή, να είσαι καλά. Όχι, τα κάφκαλα θα τα βγάλω γιατί είναι μικρά. Καλά, το κεφάλι είναι το καλύτερο, για να πετάξεις το λέω εσύ. Το 80% είναι το κεφάλι. Είναι πολύ παράδομο. Ας τα ξεπλύνω και μία. Τα σκατά εννοώ να τα βγάλεις. Τα, τόση ώρα αυτό κάνω. Γεια σου Καλδε... Ρίκος. Κοίτα, ναι, άμα θες τώρα να τραϊχαρντάρεις, βγάζεις κεφάλια, κάφκαλα, τα κάνεις μπισκ και μετά από την μπισκ κάνεις άλτσα. Αλλά δεν χρειάζεται σήμερα. Σήμερα το θέλω αρτόφιο, το γαριδάκι, γιατί είναι μικρές. Άμα ήταν πιο μεγάλες, ναι, μπορώ να το κάνω. Αλλά είναι μικρούλι. Δεν χρειάζεται πολύ ταλέπα. Παρατημένο φρέντο πίσω. Παρατημένο φρέντο. Τελειωμένο φρέντο εσπρέσο. Λοιπόν, τι θέλουμε. Κατσάρα δηλαδή. Πάμε να σοτάρουμε πρώτα τις γιαίδες. Το μαρού που μερικές φορές έχει από τη μέσα μεριά τι είναι. Είναι το έντερο με τις ακαθαρσίες. Αυτό καθαρίζουμε. Δες μία τώρα που πρέπει να έρθει με το πλάτι. Αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Οργισμένο από μολόν λαβέ. Πού είναι ο Τάκης, στο δωμάτιο. Ψηλάρι. Μολόν λαβέ. 9 ευρώ μαλάκα το πιο φθηνό. Σε πιάνει μια ιδέα. Από οργισμένους Έλληνες παραγωγούς. Γνώμη για ψάρια, όστρακα και μαλάκια από βραχικό κόλπο. 10 στα 10. Ναι,
ελαφρύ σοτάρισμα, ίσα ίσα να πάρουν χρώμα. Τέλος. Δεν θέλει πολύ, είναι μικρό το γαριδάκι. Δεν πατάει κανένα τίποτα. Είχε παραγίνει το κακό, οπότε έπρεπε να πάρουμε βρισκόματα. Κυρίως να μην έχει ασχολήσει με το σημείο. Φαντάστηκε θα είχατε πιο πολύ το κακό. Λίγο αλατάκι. Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορώ το καναβάλλα, το να μην έχει. Όχι ρε. Απλά επειδή το κουβαλάω από χθες μαζί μου, χρειάστηκε να ρίξω δύο σφαίρες. Όχι, όχι, δεν ήταν. Κρασάκι θα παίξει, ναι, μετά. Πρώτα θα τις σοτάρουμε, θα τις αφαιρέσουμε, γιατί δεν θέλουμε να μαγειρευτούν πολύ. Και μετά θα συνεχίσουμε με τη συνταγή. Και θα δούμε μετά στο τέλος. Όχι, ρε. Γεια σου, ρε Κόρκο. Και φτεδάκο. Ο καμάρα με λες εφεδάκι. Κάποιοι το θεωρούν αρνητικό, εγώ το θεωρώ θετικό. Γιατί καμάρα το εφεδάκι. Σχεδόν έτοιμες είναι. Σε λίγο τις αφαιρώ. Για καλό το είπα, είδες. Μαζί σου είμαι. Γιατί είσαι αγενής κάποιες φορές στους ακροατές. Γιατί μπορώ. Αυτή είναι η διαφορά μου. Κάποιοι μπορούν. Κάποιοι τσιμπουκώνουν. Δεν μπορούν. Είναι μπουκωμένοι και δεν πάμε μιλήσουν. Τα κεφτεδάκια του καλύτερα. Τι μαγειρεύουμε. Τεκαρίδες Θερμαϊκού. Καθιψώστε το μόνο τους παρακαλώ. Ναι, όταν είσαι έτσι μπουκωμένος δεν μπορεί να μιλήσεις. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σχεδόν έτοιμες, τις βγάζουμε. Όχι ρε φίλε, γιατί εγώ ήθελα να... αν ήθελα να δείτε κάτι άλλο που θα πω... Ναι, έχουμε μόντς. Ισχύει, δεν έχουμε μόντς. Ράιον, ήρθε η ώρα. Λοιπόν, τέλος. Αυτό ήταν το μαγείρεμα, δεν χρειάζεται παραπάνω. Τις αφαιρούμε εδώ. Είναι για μένα να σε έχω στην ομάδα με τεμάχα χέρι. Δεν χαρά αυτό που μου λέω, όμως. Πώς έτσι είναι. Γιατί και να μου δώσει πληροφορία, αν αυτοί έχουν 15 χέρια και έχουν χέρια, τι θα κάνω. Δεν είναι μόνο τα χέρια για τελικά. Το πουλμάνια σημαίνει ότι είσαι μανιακός για πουλό. Μπράβο, το βρήκες. Εγώ σου είπα να συνεργάζομαι με αυτό. Πώς να σκέφτεσαι να ασχοληθεί με αυτό. Αν εσύ σκέφτεσαι. Μικρή μου διάνοια σε λάθο. Αν εσύ σκέφτεσαι να ασχοληθεί με αυτό. 10 μόντα βουβού. Καλά πήγε. Θα λέω πολύ ξεκάθαρα. Αχ. Ναι, ρε, είναι πολύ καλή γαρίδα. Ήταν φρέσκα φουλ. Λοιπόν. Ωραία. Προχωράμε τη συνταγή μας. Ποια είναι τα υλικά. Όταν... Απλά και εύκολα. Αν σκέφτεσαι να βγει σε μια άλλη ομάδα και έχει εμένα, εμένα αυτό δεν αρέσει. Γεια σου, Ελμπαμπάκας. Εννοείται, ρε Μπουρουμπούρου, ASMR του Θεού θα γίνει. Όχι, τα χέρια. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Για να παίρνω μέτρα.
Πρώτο υλικό, σκόρδο. Περίμενε λίγο. Σι. Μία μεγάλη σκελίδα ή δύο μέτριες. Όλα. Εύκολο είναι να μιλάς από μία θέση ισχύως όταν εμείς απλά μπορούμε να πληκτρολογήσουμε. Για μαζέψου λίγο, άντε μπράβο. Βρε μαλακοκάβλη, αφού σου σπάω το κούτσο, γιατί είσαι εδώ. Στη μάνα σου, γρήγορα. Όχι, τα άλλα δεν θέλω, τα άλλα δύο θέλω. Δελούλου. Τι μαγεμένη είναι κάποιοι στο τσάτ. Πάω στη δική σου φιλιά, να ζήσει. Πες της, από μένα. Έφυγες. Α, δεν είναι μόνο... Η δικιά μου μάνα θα σε γαμίσει με στραφόν, μαλάκα. Θα σε ξεφτυλίσει. Ζώο. Ξέρω την απάντηση, αλλά σκόρδο φρέσκο ή σκόρδο. Φρέσκο, φρεσκότατο. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Μην τα λες αυτά. Γεια σου, Μίτη. Θα σε στραπονάρει ρε μαλάκα 8 ώρες, θα σε έχεις την πούτσα. Ηρέμησε λίγο. Παιδάκι, θες να γαμίσει όλοι. Μάνες. Γιατί δεν το χρειάζομαι το κομμάτι, θα το σου ξεχνάω. Λοιπόν, μετά το ευχάριστο διάλειμμα, ας συνεχίσουμε τη συνταγή μας. Γιατί, το σκόρδο μην το κάνετε πάστα. Χοντροψιλοκομμένο. Εντάξει. Γιατί τους για να μην κάνει και ελαφρύ. Okay. Άμα ξεκίνησαν. Όποιος λέει εμάς να πάει κάτι κακό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Άμα ξεκίνησαν από τώρα να χτίζονται, φαντάζομαι θα γίνει στο τσάτσα. Α, δεν κατάλαβες πως σήμερα. Σήμερα και καλά είναι το ρεφό μου. Στην πρώτη κακουχία έφυγα. Αεροπορίας. Αυτό που μπαίνουν να βγουν τα αποθυμένα να με ξεπερνά. Εντάξει, με ένα κακόμπλεξ λέγεται. Όλοι έχουν κόμπλεξ. Γεια σου, Ace. Το ή τη γάνη, πού το βρίσκω. Εσύ βλέπει το μαζί του. Ενώ είχε σε μένα εδώ πέρα, που έχω μία ομάδα, που έχω πει ότι χρειάζεται. Πόσο μεγάλο το στραπών, 19 εκατοστά. Μπαπ, μπαπ, μπαπ. Πάει το σχόλιο. Δικό του πρόβλημα. Επόμενο υλικό. Το θέμα είναι αυτό. Μαϊδανός. Από το μαϊδάνο. Άκου να δεις. Η κυρία είναι αυτή που μεγάλο άρση. Οκ. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή η χέρια για να φτιάχνουμε αυτά τα πράγματα. Χρειαζόμαστε χέρια γιατί μας αγαπιάζουν το τραπέζι και τους ψάχνουμε. Χρειαζόμαστε χέρια και κεντρώσουμε το μαγαζί. Χρειαζόμαστε χέρια γιατί κάνουμε δύο με άλλες οικογένειες. Ναι. Όχι, όχι, τέλειες κοκακόλες. Τις περισσότερες έχω ελαττώσει πάρα πολύ. Η σόδα, σόδα και ευθείες. Και αν εγώ έχω... Ωραίος ο Μαϊντανός, αλλά τον μπανάρατε. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό θέλει να είναι... Σκόρδο Μαϊντανό. Έχω πράγματα στο μυαλό μου, σκεφτήκαμε σε αυτό, γιατί είναι και σε περίεργο μέσα. Λοιπόν... Λευκό κρασί. Πιπέρι μαύρο. Λίγο που κόβω. Αυτά είναι τα υλικά. Πανεύκολα, απλά και γρήγορα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε την σάλτσα. Μέτρια φωτιά. Αν έχω τρία άτομα. Λίγο ελαιόλαδο. Άντε, θα περάσουμε δύο φορές την ημέρα. Έχουμε δουλειά. Το βέβαιο θα το κόψουμε. Ναι. Γεια σου, κουρεμένε πέτσα. Καλησπέρα. Α! Το τελευταίο υλικό. Και υπάρχουν και πράγματα που θέλουμε να κάνουμε καινούργια, έξτρα να δούμε. Δεν προλαβαίνουμε. Λεμόνι.
Γεια σου Γκρίνγκε, καλησπέρα, γεια σου The Night Devil. Ναι, Παρασκευή ρε πω, αλλά επειδή αύριο θα στριμάρει ο Σπίνα 24ωρο για να τον βοηθήσουμε, δεν θα ανοίξω stream. Και άμα χρειαστεί βοήθεια να είμαι εκεί. Θέλω να μαζέψω πράγματα. Οπότε παίρνουμε ρεπό, το ρεπό μας το παίρνουμε αύριο για να στηρίξουμε όλοι τον Σπίνα. Δεν θα κάνει charity, θα κάνει ένα stream για να μπορείς να μαζέψεις κάποια χρήματα γιατί είναι σε δύσκολη θέση. Αυτό δεν θέλει τα φανάδα. Λοιπόν, σκορδάκι μέσα. Σκόρδο, ελαφρύ σοτάρισμα. Ένα λεπτό. Όσο. Υπάρχει ένα μέρος που έχουμε βρει και του είπαμε να ρίξουμε τα πράγματα για να πάρουμε. Τώρα ρίχνουμε και το μπουκόβο, λίγο. Θέλω να δεις να το ξανακάνουμε. Ποιοι θα είναι, δεν γνωρίζω. Θα δούμε μην το ξέρω, ναι. Γεια σου Δημήτρη. Σημαίνει κάτι σοβαρό, με αυτό που του συνέβη στο σπίτι. Ναι, τώρα να ξεσπιτώνεις τώρα στα καλά του καθουμένου. Είναι τα λέπα. Δεν είναι αυτό, είναι... Δεν ξέρεις, α! Γράφτε λίγο στο chat τι έχει γίνει ρε παιδιά, μην τα λέω συνέχεια. Έχει πράγμα. Θα τα γράψει ένας υπεύθυνος, ευχαριστώ. Ναι. Λοιπόν, ανοίγουμε λίγο τη θερμοκρασία για να σβήσουμε με λευκό κρασάκι. Α, υπάρχει το link του DJ Limitless που μπορεί να μάθετε τι συνέβη. Γεια σου Τζο Κρούς. Λοιπόν, τώρα σβήνουμε με λευκό κρασάκι. Σε παρακαλώ αυτό που έγραψε στο chat, πήγαινε πες το αύριο στο chat του. Σε παρακαλώ. Τι είναι, να δω κάτι. Γεια σου Καπαθίδα, γεια σου Πάνο. Σε κάνω και πριν σκρινάμε αυτές, να δω σε κλείσει. Ναι, έχουμε γαρίδο μακαρονάδα με γαρίδες θερμαϊκού σήμερα. Λοιπόν, μόλις φύγει το αλκοόλ, τέλος. Ρίχνουμε και το μαϊντανό μας. Ένα απαλό ψηλό κόμμα. Έλα Βιολέτα. Βάζει δεν κράτησε. Λιγκουίνι, ναι. Κρεμμύδι όχι καθόλου. Θέλω να το κάνω γιατί πραγματικά πρέπει να βγει στην ομάδα. Κάτι σκέφτηκα. Δεν είναι απλά. Έχω μπει σε μια ομάδα που δεν πρέπει να δω αύριο φεύγω. Γι' αυτό έχουμε αποσυρθεί πολύ καλά για να τι θέλει να κάνει. Δεν σου λέω ότι άμα βρίσκεται να βρίσκεται να μόλις φύγει το αλκοόλ, είμαστε έτοιμοι. Εγώ θα μας πιστεύω σήμερα. Βότκα το ματίνια. Ναι, γιατί όχι. Αν είσαι και εγώ θα μας δείξω. Μαζί σου. Why not. Έκοψε τη διάρκεια ο Κρίς. Όχι. Ο Κρίς είπε ένα τέτοιο, ένα αλλιό. Λοιπόν, τέλος. Κλείνουμε φωτιά. Μαϊδανό μέσα. Και αυτή είναι η σάλτσα, η οποία θα τελειοποιηθεί με τα νεράκια από τα μακαρόνια και μετά με τις γαρίδες και τα ρομάτια τους. Εδώ, άκρη. Και πάμε να βράσουμε τα μακαρόνια.
αλλάξεις εσύ τη θέση σου. Δεν υπάρχει τόσο συνάδελφο. Γιατί άπαξε, καταρχάς πρέπει να αποφασίσεις εσύ πρώτον. Δεύτερον, να μιλήσω εγώ με την οικογένειά μου. Έτσι. Γιατί δεν πρέπει να μόνο αποφάσεις ποιος θα μπει και ποιος θα έρθει. Να περάσεις καθόλου. Άστο, Μπρίχελ. Ταλαιπωρία χωρίς λόγο. Και είσαι μαζί. Μπορείς να φας, μπορείς να πιείς. Μπορείς να σε πειράξεις κάτι. Γιατί μας επηρεάζει. Ευχαριστώ, καθηγητά. Έτσι, πάρα. Γιατί θεωρώ το μαγείρεμα χάσιμο χρόνο του 23. Γιατί μάλλον δεν σου αρέσει το καλό φαΐ. Και απλά τρως για να μην πεινάς. Εμείς τρώμε για να τη γουστάρουμε να φάμε. Έχει διαφορά. Λοιπόν, θα μπορούσα να είναι και χειρότερα. Ναι, εννοείται. Για σε φάνε κάτι άλλο, ένα. Τι ήταν αυτό που έπρεπε να σε πειράξουμε, αν έχεις χρησιμοποιητικά με την οικογένεια. Δεν τους συμφέρει να το κάνουμε αυτό. Από το λεμόνι θα χρειαστούμε μόνο το ξύσμα. Καλό φαΐ και καλό σεχ. Ή γιατί προφανώς έχεις κάποιον να σε ετοιμάζει. Γεια σου, κλάτστας. Forced, irrelevant. Μέχρι να βγει θα έχουμε γεράσει. Ωραία, είμαστε έτοιμοι. Μακαρόνια. Και... τώρα περιπλέκεται. Λιγκουίνι. Αυτό έπρεπε να μου το... Γεια σου, Ανάγγλο. Εν τω μεταξύ έγινε κανένα διαμπέζι μετά το παστίσιο που ήρθαν εκεί. Ισχύει. Γεια σου, Παπαδομάχη. Παραβαζά να τα βάλουμε μια δύση σάντσα. Όχι. Νότιρι. Θα ανακοινωθείς σε λίγες μέρες. Το λες. Για να δούμε. Για να τρώμε αυτά. Ο συμπόης ή ο βασιλεύει. Ζητάει πολλά, αλλά χαλάλι. Όχι, δεν θα το κάνω. Και να είναι. Ωραία. Αυτοί είμαστε. GG. Ισχύει δύο λόγο, μια χαρά λαδάκι είναι. Δεν γίνεται αυτό. Μπουρέκο, να της δώσεις τα χαιρετίσματά μου, της γιαγιά σου και να της πεις και εσύ πόσο πολύ την αγαπάς. Γκρίχελ ήταν τέτοιο, υπόκοσμος. Ενέργεια να ρίξω. Τα έχει πει ο Σιμπουρ. Το βράδυ θα είσαι εδώ. Ωραία, τα χαιρετίσματά μου λοιπόν. Όχι. Να μου κάνει λαχανοτολμάδες, εννοείται. Πού έρχομαι. Πού έρχομαι να τους παραλάβω. Ωραία, θα μιλήσουμε και τότε. Γενικά παιδιά, πού και πού στους ανθρώπους που αγαπάτε να τους λέτε και να σ' αγαπώ. Ναι, και να... Ειδικά πιο πολύ αναφέρομαι σε οικογένεια. Πατέρα, μητέρα, αδερφό, γιαγιάδες. Πού και πού να τους παίρνετε ένα τηλέφωνο. Πού και πού να τους λέτε να σ' αγαπώ, ένα μου λείπεις. Δεν είναι κακό. Δεν ξέρει πόσο θα είναι ακόμα σε αυτή τη ζωή. Γκρίχελ, δεν ξέρω, ψάχνει νομίζω ακόμα. Το θεωρώ σου περικρίζει να πω στη μάνα μου σ' αγαπώ. Ο καθένας το λέει και το εκφράζει με τον δικό του τρόπο. Όχι, δεν θα. Γεια σου, Πακοχόλη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Απλά θα πάω στο μέρο μου και σε. Αυτό. Ο καθένας έχει τον τρόπο. Καταλάβα τι θέλω να πω. Μερικές φορές έχω μια πράξη, μια αγκαλιά, ένα βλέμμα, είναι πιο σημαντικό από τα λόγια. Λοιπόν, έλα, πάμε το στέλνω να σκεφτούμε την πράξη. Γεια σου, Crazy. Μπράβο, Φόρστ.
Ισχύει, ρε μπαμπάκα. Όταν είσαι μικρός, στα παπάρια σου όλα. Τι πήρες μόλις σου λέει. Imagine Karen. Τι ωραία ρε φίλε που βράζει το νερό σε 3 λεπτά. Δεν είναι τέλειο. Είναι power efficient. Γεια σου ρε Αντώνη, ευχαριστώ πολύ ωραία. Αλλά τις μέρα καλά το νερό, σαν να είναι νερό της θάλασσας. Καλά παιδί μου, έτσι. Ευχαριστώ παιδί μου. Πάντα βάζω και ένα τσίκ ακόμα έτσι γιατί... για την πουτανιά. Έτσι. Θα φάει, λίγα βάζω, όχι μια χαρά είναι. Σπάς τα μακαρόνια. Θέλω να ηρεμήσετε. Μη σας ηρεμήσω. Έλα, σου φέρα δύο κακόνια. Εμένα έχεις έτσι. Κι εγώ, Αλέξανδρο. Πώς είναι ο κουτάνο μου, βλάμε, είναι και κάνω λιμπύρα. Είναι και βλέπεις τώρα αυτό το κόρκο που έχει στην πίστα. Ισχύει, φόρσε γιατί έχει ο νόμο μπύρα έτσι. Ναι, σου φαίνεται πολύ περίεργο, ναι. Ακριβώς με το μάχη. Το νερό πρέπει να είναι αλμυρό σαν τη θάλασσα. Βλέπετε να καθίσεις στο μαγαζί. Πάντως και έναν streamer που μιλάει όπως θέλει στο σπίτι του και βρίζει το κοινό του. Καλά, Ριέλ. Έμεινε. Στο email σου έχω φτιάξει μια διαφήμιση. Θα φτιάξω κι άλλε φαρμακέ. Αυτό το μήνυμα το σπάσει με κανένα δεν το καταλάβει. Δεν είναι μήνυμα. Και με μια ωραία φωτογραφία. Πολύ άσχετη. Σπάνε τα μακαρόνια για να τα βράσουμε. Εφόσον θα κάτσει. Δεν είναι μήνυμα. Είναι πραγματικότητα η οποία πρέπει να εξαλειφθεί σιγά σιγά. Είναι μια μάστιγα του παρελθόντος. Που πρέπει σιγά σιγά να την αποβάλουμε. Είσαι ωραίος και μετράς. Ναι, σίγουρα. Εγώ τα σπάω, να βλέπεις. Επικίνδυνο. Απειλητικό μήνυμα στην ουρλιά μου. Α, σημαντικό και αυτό. Τα μακαρόνια θα βγουν 2 λεπτά πριν είναι βρασμένα. Για να βράσουν μέσα στην κατσαρόλα με τα ζουμιά, τις γαρίδες, τη σατσούλα, τα λάδια, όλα τα υλικά που έχουμε βάλει, συν αρκετό νεράκι από αυτό που βράζουν, γιατί έχει άμυρο και θα δέσουν όλα μαζί και θα κάνουν μια σατσούλα. Πολύ ελαφριά και απαλή. Μάστιγα της παλιάς νοικοκυράς, ακριβώς. Ίδιο περπάτημα με τον παπά σου κάτω. Ειρήνη, λογικό. Το ίδιο θα κάνω εγώ. Τα μακαρόνια δεν τα κουμπάμε, είναι ιερά. Γεια σου πάνω, καλησπέρα. Χινή, χινή. Καταρχάς ψηφίδι, ναι. Έβλεπα σήμερα τον Καριδά στο Instagram, έκανε προπόνηση box. Χινή, χινή. Dress W. Ναι, μην δείτε 5 μόβ και πας εκεί μόνος σου και τους παίξεις μακριά. Πληροφορίες. Του είπε. Όχι, όχι, Ανέστη. Legit τα σπάγανε για να τα μαγειρέψουν. Και από το σπάσιμο των μακαρονιών, ειδικά των σπαγκέτι, έχουν βγει και ελληνικές συνταγές. Όπως και εγώ η Μανέστρα. Που σπάνε το σπαγκέτι σε μικρά κομματάκια. Και να τα πούμε μία φορά. Γιατί με ρωτούσε και πάλι στο τηλέφωνο. Α! Και για να μην σας το παίξουν έξυπνοι μερικοί, υπάρχουν όντως και κάνα δύο, νομίζω, τρεις συνταγές ιταλικές που σπάνε τα μακαρόνια. Mm. Οπότε τα σπάνε και η Ιταλία, αλλά για συγκεκριμένες συνταγές. Ναι. Λες Τζουξ, μιλάς για μπισκ. Θα έκανα μπισκ από τις γαρίδες αν ήταν μεγαλύτερες. Τώρα είναι μικρές και είναι ταλέπα να καθαρίσω. Αλλά αν ήταν λίγο μεγαλύτερες μπορεί να το κάνω. Έχω κάνει στο παρελθόν αρκετές μπισκ.
από μακαρόνια, από γαρίδες. Ωπα ρε πλακάρισε, για δώσε λίγο info. Μπλο ενάτη επιστροφή. Τι ώρα. Είναι πολύ καλή ιδέα. Το θέμα τι είναι, αν μπορούμε να τα βλέπουμε και το μικρό μα. Το θέμα. Τι είναι η μπισκ, είναι μια συμπυκνωμένη σάλτσα από τα κάφκαλα και τα κεφάλια της γαρίδας, συν διάφορα άλλα υλικά. Είδες Γκρίχε, είδες οι συνεργασίες που ανακαλύπτουμε καινούργια πράγματα. Blown out here, inside your ορίες, από την κρεπερή κατευθείαν. Κάφκαλα. Δεν ξέρεις τι είναι τα κάφκαλα. Δεν κάνω να δουλειάζει, εγώ λέω να μας ευχαριστούμε στο σπίτι. Να μπορώ. Να μπορώ και να μην ρίξω εγώ. Το λιμάνι το έχω πλύνει, ναι, ωραία. Οπότε θέλουμε το... Αυτό πώς το λένε, Ρίτα. Πώς το λένε. Ζέστερ. Ζέστερ. Μπράβο. Οκ. Ξύστρε. Ζέστερ. Σωστό. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Ωραία, θα μαζευτούμε μετά τις 8, οπότε θα ρίξω το κορίτσι. Λέστερ, έπεσε. Είχαμε. Και έτσι που λέτε σήμερα, σηκώθηκα, πήγα το, έκανα το κουρεματάκι μου. Μα λέγα πόσο γαμάει πλέον στο κούρεμα που η φάση είναι μπαρμπέρικο και κάθεσαι και μιλάς με τον μπαρμπέρι. Κουτσομπολιά, νέα της ημέρας, της εβδομάδας, του μήνα. Γαμάει. Ψυχοθεραπεία φοβερή. Και μετά γύρισα, πήγα ψώνισα 2-3 πραγματάκια που ήθελα και μία μικρή σιέστα και στριμάκι. Υπάρχει ιταλική συνταγή που σοτάρουν άβρεστα τα μακαρόνια σε σάλτσα. Οκ, το ακούω. Όχι, κρίνει ακόμα. Λοιπόν, Κρήτη. Φέτος δεν ήρθα για τους λόγους του, με τις μαλακίες με τα Twitch. Το χρόνο που έρχεται, θέλω σίγουρα να, πάω Κρήτη. 100%. Το χειρότερο να σου μιλάνε, απλά θέλω να κουρευτώ και να φύγω. Τι λες ρε μαλάκα, παιδάκι. Πρέπει με τον κουρέα σου, με τον μπαρμπέρι σου, να έχεις σχέση. Φιλική. Να μιλάτε, να τα λέτε σαν άντρες, να συζητάτε. Μην είστε μουντρούχοι. Είναι ωραία φάση. Εντάξει, άμα άλλος είναι πεπέγκας βέβαια, οκ, αλλά άμα είναι στο στυλάκι σου, είναι γαμό. Οπότε ψάξε βρες γαμάτο μπαρμπέρι. Σε μια εβδομάδα θα ανοιχθούν από τις 5, τι κάνουμε. Κατάθλιψη. Αυτό κάνουμε. Okay. Για μία του Twitch δεν με αφήνει να κάνω sub, να ζήσει. Πώς ξεκίνησες τώρα. Γκρίχελ, έχει ξεκινήσει ήδη. Και είμαστε σε πολύ καλό σημείο για να πιάσουμε 350. Νομίζω είμαστε στα 220 unique. Αν καταφέρουμε καμιά 10-12 τη μέρα, βγαίνει μέχρι το τέλος. Επίσης, μεγάλη παράκληση. Στα παιδιά που σαπορτάρουν έτσι κι αλλιώς το κανάλι αυτό και έχουν την οικονομική δυνατότητα να μετατρέψουν το TR1 σε TR3 γιατί δίνει extra points για το 350. Εάν είναι μπαρμπέρισσα, τι κάνουμε. Αν μιλάς. Ξέρω, μιλάς να μιλάς μια γυναίκα. Γεια σου, Steve Mellon. Αυτό. Θα μιλήσει αλλιώς μια γυναίκα. Άντε, πρέσαρε, τι κάνεις. Όχι, δεν θέλω να πρεσάρω. Κουράστηκα. Θέλω να ηρεμήσω λίγο. Αν το πιάσουμε καλώς, δεν θα το τραχαρτάρω. Μου βγάλετε κάνκερ βγάλαμε 3 μήνες. Φτάνει. Μα ακούς. Τα έχω πει αρκετές φορές, τα λέω. Κάθε μέρα το λέω. Είσαι εδώ. Να μην είσαι εδώ. Να 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 να. Πώς το κάνεις, πας στην κουβέντα και πατάς. Δεν μπορείς να βοηθήσεις, δεν κάνεις τίποτα. Τι έχεις. Πας στην δρομή και κάνεις αναβάθμιση. Τι, ποιο είναι το πρόβλημά σου.
πάνω. Να μείνεις εδώ. Χίλια πάνω. Ναι, λέω γιατί ξύπνησες τώρα. Την κατσαρίδα της θάλασσας έχουμε για φαΐ. Να κάνει να ήταν έτσι όσοι κατσαρίδες. Αυτό προφανώς να το καταλάβω. Ειρήνη, τι μαγαζί έχουμε. Για δώσε info. Αν έχεις πάντα κάνει κανένα σελάου. Μπορούμε να πεταχτούμε. Είσαι τόσο χαλιά. Λοιπόν, δοκιμάζω. Να δούμε σε τι φάση είμαστε. Ξαναλέω. Το μακαρόνι πρέπει να βγει από εδώ πέρα και να μην είναι έτοιμο. Κρατάει. Οπότε, σταματάμε. Κρατάμε νερό. Welcome. Σουρώνουμε. Μπουζούκια, σ' αρέσει να πηγαίνεις. Μόνο τέτοιο. Με παρέα for fun. Legit δεν θα πάω. Αλλά for fun μπορεί να πάω μια φορά. Ανοίγουμε φωτιά. Μακαρόνια μέσα. Νερό. Και θα δούμε αν χρειαστούμε άλλο νεράκι. Γιατί δεν θες βοηθεία. Καλό ανακάτεμα συνέχεια. Και τώρα στην ουσία έχεις κάνουμε emulsify το νεράκι, το λάδι και όλα τα ζουμάκια από τα υλικά που έχουμε παίξει εδώ μπάλα. Και πάνω μετά θα προσθέσουμε και τις γιαρίδες στο τέλος για να σταθούν. Λοιπόν, αν δούμε ότι μου ρουφάει κατευθείαν το νερό, έχουμε εδώ το τέτοιο μας και προσθέτουμε. Εντάξει. Και ανακατεύουμε μέχρι να γίνει έτσι μια ωραία σίλκι σαλτσούλα. Το άμυλο να δέσει μαζί με τα ζουμάκια. Τώρα θα βάλουμε και λίγο ξύσμα. Black Eyes με TR2 για 33. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε ρε μπουστ, για το όνειρο. Να πιάσουμε 350 χωρίς να τρέχαντάζουμε. Τόσο θεοί είμαστε. Δουλεύεις σε τραγουδίστρια, σώπα ρε. Welcome. Α, δεν μας τα έχεις πει αυτά. Επίσης. Οκ, έχουμε τα λαντούχα παιδιά εδώ πέρα. Για παραγγελίες, θα το σημειώνεις εκεί που σου έχω βάλει το ειδικό το... Προσοχή, τα λεμόνια που χρησιμοποιείτε για ξύσμα να μην είναι καιρωμένα. Και όταν τα βλέπω εγώ, πόσο... Συνήθως να φέρνετε ελληνικά λεμόνια. Γιατί τα εξωτερικού, επειδή στη μεταφορά χαλάνε, τους βάζουν κερί. Ανακάτεμα, πάμε. Στυρ. Μέχρι να γίνει η σαλτσούλα ή καπλωμένη. Γκρίνχελ με τι αρθροί, το στάξε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 50 χρόνια εφοπλισμού. Thank you. Παιδιά, είστε συγκριτικοί, να ξέρετε. No troll. Παιδιά, μη μου μιλάτε, πάω πάνω στο γραφείο να κάνω δουλειά. Έρχομαι. Γεια σου, Τσούνι. Όλα. Πόσα sub είναι αυτά, 6. Είναι extra subs το TR3. Γεια σου, Χριστίνα. Γεια σου, Τσούνι. Δεν χτυπάει το alert, όντως. Και δεν βγήκε το alert στην οθόνη. Λοιπόν, έδεσε, κλείνουμε. Γαρίδα μέσα. Να συσταθεί και αυτή να πάρει τα ζουμάκια. Ελαφρύ ανακάτεμα τώρα. Βγήκε, απλά δεν είχε ήχο. Είχε ήχο. Εγώ δεν τα ακούω τα λέρνε. Λοιπόν, αν δούμε ότι έχει στεγνώσει, ρίχνουμε λίγο ακόμα. Αλλά νομίζω είναι σε πολύ καλή φάση. Έχει χυλώσει, έχει δέσει τη φάση. Ζεσταίνουμε και λίγο το βαριδάκι μας και σερβίρουμε. Αυτό ήταν. Φύγε.
Ρίτα, σου βάζω. Όχι. Οκ. Okay. Έχω αργά πρωινό και... Εννοείται, εννοείται. Να κάνουμε review. Καβαλάρι είναι πολύ ωραίο φαΐ. Πάρα πολύ ωραίο. Σούσι τρως, εννοείται. Εννοείται, το γαμάω. Του γαμώσαντο. Enough. Enough. Γιατί αν πάμε παραπάνω δεν θα στριμάρουμε μετά, θα ράξουμε να πίνουμε σόδες. Εντάξει, θα φάω πρώτα τα μακαρόνια, μετά τις γιαρίδες όπως πάντα. Ο συντάκιας. Αυτό είναι το φάι μας λοιπόν. Λιγκουίνι με φρέσια γαρίδα θερμαϊκού. Λοιπόν, και καλή μας όρεξη. Βασιλικό, όχι, μαϊντανό πάει σε αυτή τη συνταγή. Πόσο ποιοτικό μακαρόνι κάνεις, ευχαριστώ. Στα μακαρόνια είμαι πολύ καλός. Γαριδούλα ράφα δεν έχει, δεν του αρέσουν. Ειδικά άμα έχει μέσα άλλα υλικά. Έχει χρόνο πάντως μέσα στην ταμεία. Ισχύει. Θα έχουμε καθημερινή ενημέρωση πλέον. Rank 1 γκάβλα. Μια θλίψη. Υπομονή θα πω. Δεν υπάρχει. Η νοστιμιά δεν υπάρχει. Φουλ ελαφρύ. Γευστικό, καταλαβαίνεις την ουσία της γαρίδας, τα υλικά τα υπόλοιπα όπως είναι το σκόρδο, μαϊντανό, το μπούκοβο, όλα είναι τόσο όσο. Υπάρχει. Όνειρο. Όπα ρε πού. Τίποτα ρε. Δεν υπάρχει το μακαρόνι. Έλα εδώ. Για λεφτά. Πάω να πάρω λίγα καφεδάκια, όλα τα υπόλοιπα τα λευκό φάω. Ξηρό. Μην πάτεις κάτι από το σούπερ, αν αργήσουν μόνο και πάμε... Χωρίς τυρί. Πάμε λίγα λεφτά, οκ. Okay. Έρχομαι. Θα μπορούσα να σας πω, ξέρω εγώ, με τι μοιάζει αυτή η αίσθηση που έχω, αλλά μάλλον για εσάς δεν θα έχει νόημα. Οπότε πρέπει να σκεφτώ κάτι άλλο να πω. Όχι τυρί, καθόλου. Δεν είπα τίποτα, τα λέτε μόνοι σας. Όταν η γαρίδα είναι φρέσκια, δεν υπάρχει. Σαν να τρως θάλασσα είναι. Δεν περιγράφω άλλο. Σαν τους άλλους είσαι και εσύ, με απογοήτευσες. Οι απολογίες μου. Για ποιο λόγο απογοήτευσες εσύ. Σπύρο. Έλα. Για ποιο λόγο απογοητεύτηκε ο φίλος. Ο Γκρίγελ απογοητεύτηκε γιατί τον προσέβαλα. Για ποιο λόγο. Τον είπα παρθένα. Τώρα και εσύ δεν μιλάς και μιλάς. Mm.
Φαντάσου κάποιοι που συγχαίνονται να φάνε γαρίδα. Πολύ τους λυπάμαι. Αυτό που βλέπετε τώρα στο οθόνη σας είναι οριακά για αλλαγή κατηγορίας ή αλλαγή πλατφόρμας. Πλατφόρμας θα λέμε. Ναι. Όνειρο. Καλά πήγε αυτό. Δεν έχω μιλήσει με τις παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Τι θα καταλαβαίνει αυτό. Κέβιν. Ευχαριστώ, Τζον. Κέβιν. Πήγαινε στην Αμέρικη εσύ, θα δεις. Τι κρίμα που τελειώνει το φαγητό. Πολύ κρίμα. Το πιάτο που έφτιαξες το πουλούσα 25 ευρώ στην Άξο. Καλά, προφανώς. Α, ναι, στο email έχω φτιάξει. Το κόστος το δικό μου ήταν. Μόνο. 7 ευρώ. Γιατί είναι τέτοιο, και είναι και στην Άξο. Τα έχει δει όλα, έτσι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παιδιά, το είπα πριν, η γαρίδα είναι φρέσκια, τέτοιο, είναι γαρίδα θερμαϊκού, φρεσκότατη, την πήρα από τη λαϊκή σήμερα. Κοίτα, πάνω στην πήρα από τη χαρκιδική. Πάνω στο κόλλητο, κάθε μία είναι τέτοια. Το φαγητό έξω είναι πάρα πολύ ακριβό. Κοίτα, ευτυχώς υπάρχουν επιλογές, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, οπότε άμα ψάξεις, μπορεί να βρεις κάτι. Γιατί τελείωσε ρε γαμότο. Για γυρνά λίγο προφίλ. Ωραίος μπέρκος. Δεν μοιάζεται, actually. Σι. Όλα. Θα στείλω ένα δικό μου να σε πάρει. Οκ. Στο με... Στην ανακύκλωση σου δεν είσαι. Και τώρα... Οκ, στείλε μου. Ξεκινάμε τα popcorn. Πάς τα μηνύματα. Στείλε πρώτα μια τελεία στο μήνυμα και μετά την τοποθεσία. Ναι, μπήκε, το καταλαβαίνω. Εγώ μίλησα πιο πολύ για αστικά κέρια. Έναν ο οποίος ήταν στην ανακύκλωση. Που έχει πολλές επιλογές. Για καλό θα είναι. Απλά είναι καινούριος πρώτη μέρα και δεν ξέρει τι γίνεται. Λίγο να τον βάλουμε. Μπορείς να του δείξεις λίγο. Έστω πώς να κλέβει να μάθει κάτι. Εντάξει. Η μέρα με τη νύχτα, ρε. Επειδή παίρνω αρκετές φορές κατεψυγμένες, αποψυγμένες γαρίδες. Η μέρα με τη νύχτα. Θα πας για αρκετή ώρα τώρα, ξέρετε. Άστο, Γκρίγκελ. Έλα, επειδή έχω ένα θέμα τα μηνύματα. Να μην είχα stream, να κάτσω να φάω... Και δεν εμφανίζεται, πες μου και λίγο να πιο μετά. Κωδικό είσαι. Να τεντώσω. Αρπή, γιατί δεν παίζω, γιατί έχω αξιοπρέπε. Εννοώ, γιατί δεν μ' αρέσει.
Okay. Εννοείται πλακάζε. Είμαι μέσα. Είμαι μέσα για όλα. Έλα, πάμε λίγο με τα μάξι. Βασικά πάρε τα μάξι. Πόσο τη πήρα? 5 ευρώ μισό κιλό. Καρλός. Επειδή είναι μικρές και δεν τις αγοράζουν τα εστιατόρια, είναι φτηνές. Τσέκαρε το email, έχουν αλλάξει πράγματα. Επίσης, πήγα αργά. Όταν πας αργά στη Λαϊκή, οι τιμές έχουν πέσει. Η ίδια ποιότητα γαρίδας σε πιο μεγάλη, σε πιο μεγάλο μέγεθος είναι 30 ευρώ το κιλό. Λιανική. Προσέχει, λέει το στόμα σου. Μια διαγραφή παρακαλώ. Ακολούθα. Ευχαριστώ. Όπου έχω πάθει θεός το σήμερα, ρε. Δεν ξέρω, νομίζω είναι από πάνω που να βάλω. Σήμερα ο θεός θα ήταν περήφανος για μένα. Έχουμε βίντεο, ναι, το ξέρω. Θα το δούμε. Ο Τσουμάκας έφυγε στο το μπούλιο. Μη ρωτήσεις. Μπορεί να τα σάνα, να πασώ. Ωραία, και πρέπει να πάω και στο νοσοκομείο γιατί γλιτάρω. Είναι και λίγο γλυκιά. Μου βγάζει μια γλυκάδα. Αυτή η γαρίδα. Ουμάμι τελείως η γεύση, να ξέρετε. Αλμυρό, γλυκό, θαλασσινό, γεύσεις από τα υλικά, δεν υπάρχει. Πού πας? Όλα, όχι. Γαρίδα βρακικού. Insane. Όχι σου είπα, τι δεν καταλαβαίνεις αυτό, όχι. Λοιπόν, πώς έχεις μαζέψει? Όλο λέω, άστο. Σ' ακούω. Ζω ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Σ' ακούω. Κοίτα, τι δείχνεις, τι δείχνεις. Σε ακούω. Και Βινάκο μ' ακούς εσύ. Κάνει ρε φίλε. Ευχαριστώ, Ιούζονερ. Τίποτα γκρίχελ, άλλα επίπεδα πρόσβησης. Ακούω. Ακούω. Μ' ακούτε? Έλα, σε ακούω. Δεν ξέρω. Δώσε μου τα μέταλλα.
να στις πόσες σταματάω. Και θα πεις στα μάξι του παιδιού να σε πάει να πάρεις ένα μάξι από το αεροδρόμιο. Στυλ και σκράπ θέλω. Μ' ακούς τώρα. Άλλες πέντε, ωραία. Πώς θα στριμάρω, ρεπό σήμερα. Ρεπό stream, έχετε κάνει ποτέ. Θα κάνετε μαζί μου σήμερα. Γκριγέλ. Σε τρώει ο κόλλος σου. Τα έχει πάθει όλα, ρε. Τα έχει πάθει όλα, δεν ξέρεις τι κάνει. Αχ, Θεέ μου. Ρε φίλε, θα σε εννοήσω. Γεια σου ρε τζίχα, τζίσχας. Α, τώρα δεν μ' ακούς ούτε στο τηλέφωνο. Fresh clean as fuck. Να είσαι καλά ρε κύριε. Μη μου τα δώσεις εμένα. Γράψε πόσα θες να δώσεις. Τι να σταματήσω, εσύ έχουν τις φάιλες αυτές οι ρίτε. Και απλά στα κάτω. Δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Ναι. Ωραία, κάνε λίγο. Αχινός πυροτρός. Του γαμάω τη μάνα. Καταρχάς αχινούς, μα πάω και μαζεύω εγώ με τα χέρια μου. Σε ακούω. Η γαρίδα είναι φρέσκια, θερμαϊκού. Η κομμουνή της πανά. Πες τα ρε Ειρήνη, πού το ξυνένο χρονίζω να με χορηγήσει. Τελευταία, εντάξει, ηρεμό. Μην έχει πιάσει παράνοια τώρα. Φρένζι. Τέλος. Ψέματα είπα. Μια τελευταία μπουκιά. Καληνύχτα. Πάμε για ύπνο. Όχι, φανέμα. Γιατί τις μαγειρεύεις με το κέλυφος, γιατί είναι μικρές. Άμα ήταν λίγο μεγαλύτερες θα τις καθάριζα. Αχινοσαλάτα αχινή. Τίποτα Ειρήνη, μόνο το διάθελα. Λοιπόν, μικρέ, άκουσα με λίγο πάρτονα και πάντονα στο αεροδρόμιο και που νοικιάζει η μαμά της. Όχι, να τον πας για αρχή, για πρώτη μέρα, να νοικιάσει ένα μάξι. Για κάποιο λόγο πάνω το μάξι εκεί. Κοινή. Λοιπόν, ετοιμασίες και φύγαμε για στούντιο 1. Thank you.